Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αλφα Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και την Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καβάλας, πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με θέματα παθήσεις που οδηγούν σε τύφλωση και πρόληψη. Δωρεά ιστών, μεταμόσχευση και αρατοειδούς, Τράπεζα Οφθαλμών στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Οικονομίδης, καθηγητής οφθαλμολογίας και διευθυντής της Αλφα Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ενώ οι συγγητές ήταν ο κύριος Άγγελος Ανιφαντής, ιατρός με θέμα παθήσεις που οδηγούν σε απώλεια όρασης, πρόληψη και παθήσεις κερατοειδούς, ο κύριος Νικόλαος Γιάκας, καθηγητής οφθαλμολογίας, υπεύθυνος Τράπεζας Οφθαλμών και Μεταμοσχεύσεων με θέμα μεταμόσχευση κερατοειδούς, ο κύριος Παναγιώτης Οικονομίδης, καθηγητής οφθαλμολογίας και διευθυντής της Αλφα Οφθαλμολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα Τράπεζα Οφθαλμών, και η κυρία Δήμητρα Ζαχαρούδη, συντονίστρια μεταμοσχεύσεων, με θέμα της εισήγησής της, το ρόλο του συντονιστή στη δωρεά και αρατοειδούς. Έχεις μια μικρή ανασκόπηση αυτά που ακούσαμε μέχρι σήμερα. Θα πω ότι ο κερατοειδής είναι ο πρόσθεος διαφανής χιτώνας του ματιού, που επιτρέπει την είσοδο του φωτός στο εσωτερικό του και μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε καθαρά. Επειδή είναι εκτεθειμένος όμως, είναι πολύ εύκολο να τραυματιστεί, να μολυνθεί, και γι' αυτό, επειδή δεν προστατεύεται μονίμως από τα βλέφαρα, γι' αυτό μπορεί να υπάρξουν κάποιες παθήσεις οι οποίες οδηγούν στην τύφλωση, αυτό που ακούσατε, και πιθανόν η μόνη θεραπεία να είναι η μεταμόσχευση. Η δωρεά κερατοειδούς είναι από τα πρώτα, ο κερατοειδής είναι από τα πρώτα τμήματα του σώματος που χρησιμοποιούθηκε μια μεταμόσχευση, ξεκίνησαν τον προηγούμενο αιώνα. Και παραμένει, τα μοσχεύματα κερατοειδούς παραμένουν μια από τις πιο συχνές και επιτυχείς επεμβάσεις μεταμοσχεύσεων. Είναι, όπως είπαμε, ιδιαίτερη μορφή δωρεάς, καθώς η αφαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και 12 ώρες μετά την καρδιακή πάρση. Δηλαδή, ένας συνάνθρωπός μας ή και εμείς, όταν θα έρθει η ώρα μας, όταν θα καταλήξουμε, όταν θα πεθάνουμε από οποιαδήποτε αιτία και σε οποιοδήποτε μέρος, μέχρι και 12 ώρες μετά μπορεί να γίνει δωρεά και η αφαίρεση του κερατοειδούς και στη συνέχεια η μεταμόσχευση. Μια τέτοια δωρεά μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάποιον που θα πεθάνει στο νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε τμήμα του νοσοκομείου, στη μονάδα εντατικής θεραπείας και με διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου ή και από αν σταματήσει η καρδιά του. Μπορεί να γίνει η αφαίρεση του κερατοειδούς και στο νεκροτομείο, ακόμα και στο σπίτι. Κάποιος, όταν καταλήξει στο σπίτι του μετά από καρδιακή ανακοπή, μπορεί να γίνει η αφαίρεση του κερατοειδούς, εφόσον το επιθυμεί η οικογένεια, μέχρι και 12 ώρες μετά το θάνατο.